Γεια σας. Another day, another save. Καλώς ήρθατε σήμερα σε μια καυτή Θεσσαλονίκη. Έχει τρομερή ζέστη. Επίσης σήμερα δοκιμάζω κάτι διαφορετικό στο βίντεο. Τραβάω σε 4K και θα το ξεγραφτώ και σε 4K. Δεν ξέρω πώς θα βγει. Μια δοκιμή. Αν δεν βγει καλό, θα φύγει στο καλάθι. Λοιπόν, σημερινό setup έχουμε και λέμε, Πινέλο, έχουμε το Zenith, το Manchurian, το οποίο ξεχάσαμε να το μουλιάσουμε. Απ' τη ζέστη έχει καεί ο εγκέφαλος, πραγματικά δεν είναι τώρα κατάσταση αυτή. Εντάξει, έχω το air condition και μόλις κλείνω την πόρτα της τουαλέτας για να κάνω το βίντεο, το μπάνιο για να κάνω το βίντεο, ζεστάνεται κατευθείαν μέσα, εξαιρετικά. Μηχανή Blackbird, φορτωμένη με μια Gillette Wilson Shure Saloon Pack στην πρώτη χρήση. After Save έχουμε την Aqua Velva, αλλά λίγο τροποποιημένη με κάνα δύο κρυστάλλους μεθόλης μέσα. Και σαπούνι έχουμε από την Alabama, έχουμε Shop Commander, Courage, το κουράγιο. Το προφίλ του σύμφωνα με το τέτοιο είναι με το φωτογράφιο ότι είναι πιπέρι, κίτρο και σένταρ κέδρος, ναι. Λοιπόν, το άρωμα είναι αντιγραφή του Blue, de Chanel, ανδρικό άρωμα, ωραίο. Φοριέται και χειμώνα και καλοκαίρι αυτό το άρωμα, είναι πάρα πολύ ωραίο αρωματάκι. Λοιπόν, τώρα, Shop Commander, είναι πρώτη φορά που το δείχνω στο κανάλι αυτό το τσαπούνι, είναι αμερικάνικο, σκληρό, δεν είναι crop, vegan, όλες τους σειρές, είναι στα 170 γραμμάρια και η τιμή στην Αμερική είναι στα 12 με 13 ευρώ, θα την έλεγα η Sterling το vegan. Απλά συστατικά, για αυτή την περίοδο που δεν θες και ιδιαίτερα βαρύ ποσέιβ, είναι ιδανικό σαπουνάκι. Η τιμή του είναι εξαιρετική. Αυτό που μου αρέσει πολύ είναι το κουτί, το οποίο βλέπετε όσο διαφέρει από τα υπόλοιπα. Είναι πιο στενό και πιο βαθύ και μπορείς να φορτώσεις άνετα από εδώ μέσα. Επίσης έχει πολλά κοινά με τη Sterling, δηλαδή ακόμα και η ετικέτα, άμα δείτε, έχει αυτό το γραμμικό της Sterling. Στην Αμερική πουλάει αρκετά αυτό το τσαπούνι. Ακόμα καλύτερο είναι το μπάλμ του. Το μπάλμ είναι εξαιρετικό. Πες να είναι το καλύτερο μπάλμ που έχω δοκιμάσει. Το οποίο το έχω στο Fortitude, το μπάλμ του. Δεν το έχω συνταγμένο με αυτό, γιατί όταν έγινε η παραγγελία είχε πάει ένας άνθρωπος στην Αμερική και μου τα πήρε. Το παιδί δεν ασχολείται, έκανε λάθος. No problem. Λοιπόν, Shop Commander. Πιο αμερικάνικο σαπούνι, πεθαίνεις. Ωραία ονοματάκι. Θα μου πεις, σαν έλα τη γράφει. Γίνεται να κάνει λάθος. Λοιπόν, υδρώνω στη συνέχεια. Εξαιρετικό. Λοιπόν, βρέχω πρόσωπο, στραγγίζω πινέλο και επιστρέφω. Επιστροφή. Χαζά, παίζει να κάνεις και αφρό εδώ μέσα. Τόσο βαθύ που είναι. Δεν είναι από τα βαριά τα αρτιζάνικα, τα αμερικάνικα. Είναι πολύ πιο απλό. Αλλά ποιος είπε ότι και τα απλά δεν είναι ωραία. Κι εγώ σαν οπαδός των Sterling, που μου αρέσουν που και αυτά τα απλά σαπούνια,
Είναι φυσιολογικό, θα μου αρέσει και... Το σαπούνι είναι αυτό το λασποειδές. Που δεν έχει πολύ όγκο. Έχει όμως πολύ ωραία δομή. Πάρα πολύ ωραία δομή. Οχο. Πολύ καλό πρώτο πέρασμα. Πάμε για ένα δεύτερο. Δεύτερο. Το άρωμα είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, επίσης μία σκέψη μου. Ότι στο κυνήγι των περίεργων συστατικών λίγο έχουμε υποτιμήσει και τα απλά σαπούνια. Τρίτο. Αυτό που έλεγα πριν, έχουμε υποτιμήσει τα απλά σαπούνια. Αυτό εδώ τσαπούνι π.χ. είναι ένα σαπούνι πολύ απλά συστατικά. Πιο απλά πεθαίνεις, τα έβαλα πριν, τα είδατε. Παρ' όλα αυτά πήρα ένα εξαιρετικό ξύρισμα με γλίστρα, με προστασία, με residual. Και με ένα σχετικά καλό ποσέιβ λόγω το βουτυροκαριτέ που έχει μέσα και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, δεν είναι το super wow ποσέιβ,
που έχω πάρει από άλλα σαπούνια, αλλά για το κλίμα της Ελλάδος για καλοκαίρι είναι σούπερ. Σούπερ. Ξεπλένομαι, σκουπίζομαι και επιστρέφω. Για να κλείσουμε. Aqua Velva. Η Ice, αλλά με εξτρά μενθόλι μέσα. Αχ. Και ναι. Τι νιώθεις. Αχ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε το σαπούνι. Shop Commander. Ένα πολύ καλό σαπούνι, σε πολύ καλή τιμή. Αν πέσει στα χέρια σας από κάποιο γνωστό, πάρτε το. Είναι 170 γραμμάρια, έχει 12-13 ευρώ. Ψέματα γύρω στα 17 ευρώ, ανάλογα που θα το πάρεις. Το δικό μου το είχα πάρει 15. 170 γραμμάρια, ωραίο σαπούνι, απλά συστατικά, δεν θα σε απογοητεύσει με τίποτα. Θα ξυριστείς και θα ξυριστείς σούπερ. Το post-save του δεν είναι βαρύ, είναι σχετικά ελαφρύ, σχετικά. Δεν θα λαδώσω δηλαδή σήμερα. Μένα μου αρέσει αυτό το τσακουνάκι. Μ' αρέσει, είναι σκληρό, θα κρατήσει σχεδόν για πάντα. Γιατί είπαμε, πολλά εξωτικά υλικά έχουμε βάλει στα σαπούνια, αλλά και τα απλά έχουν τη χάρη τους. Δεν είναι τυχαίο το Μίτσελς, από τα πλέον απλά σαπούνια που υπάρχουν στα συστατικά, θεωρείται στην κορυφή τόσα χρόνια. Λοιπόν, αυτά από μένα. Another day, another save. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!